Το Σάββατο ο Φίλιππος υποδέχεται το Δικαία, έναν αξιόμαχο αντίπαλο. Μαζί μας ο Νίκος Βουτσάς, ο οποίος θα μας πει πώς βλέπει την αναμέτρηση με την ομάδα των Αθηνών. Ακριβώς όπως είπες και εσύ, είναι ένα δύσκολο μάτς, μια αξιόλογη ομάδα. Πιστεύω αν είμαστε σοβαροί, αν δώσουμε μεγάλη βάση στην άμυνα και δεν φάμε εύκολα γκολ, δεν θα έχουμε κάποιο βασικό πρόβλημα. Είναι και ένα μάτς, πιστεύω, θα μας βοηθήσει στη ψυχολογία, γιατί έχουμε και, τα δύσκολα μάτς πιο μετά, μέσα στην ΑΕΚ ή στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι έτοιμη για αυτό το μάτς. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Φίλιππος? Τα σημεία είναι να μην φάμε εύκολα γκολ, γρήγορες επιστροφές να έχουμε. Και όπως είπα πριν στην αρχή, η άμυνα νομίζω θα είναι το κλειδί για αυτό το μάτς. Μαζί μας για το μάτς με το Δικαία είναι και ο Φάνης Δελικιάνης. Φάνη, τι πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Φίλιππος για να αποκομίσει τους δύο βαθμούς της νίκης το Σάββατο κόντρα στο Δικαία? Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το αμυντικό μας κομμάτι. Είναι μια ομάδα η αντίπαλη, η οποία έχει πολύ καλές αντιπιθέσεις και γρήγορα. Και φεύγει γρήγορα στον εφηδιασμό και θα πρέπει να γυρνάμε πολύ γρήγορα πίσω. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι το πρώτο λεπτό, να παίξουμε άμυνα σωστή, για να μην τους δώσουμε ούτε ένα δικαίωμα να μας φύγουν στο σκορ και να τρέχουν μετά από πίσω.